Γεια σας! Φωνάζω, καλά, να πάω πιο σιγά. Brand New Metal, να είμαι κι εγώ εδώ. Ο Σάκης Brand New Metalος, Φράγκος, rockart.gr, Volume 22, κυκλοφορίες που βγαίνουν την Παρασκευή 16 Ιουνίου. Πολλά και ωραία έχουμε να πούμε, σίγουρα πολλά, ωραία θα φανεί στην πορεία. Λοιπόν, υπενθυμίζω 2-3 βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι ακούτε το Rock Hard The Pod από όλα τα streaming services, Spotify, iTunes, όλα τα πάντα, SoundCloud, Castbox και όλα αυτά. Κάθε εβδομάδα κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα είναι το Ghost στον αέρα, δεν ξέρω αν θα είναι κάτι άλλο. Θα το δούμε. Πάντως, εσείς μπείτε, υπάρχει κάτι να παίζει εβδομαδιαίο. Και δεύτερον, και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, οφείλω να το λέω σε κάθε αρχή της εκπομπής, τούτες εδώ οι παρουσιάσεις αποτελούν τις καθαρά προσωπικές μου απόψεις. Όσο σκληρές, όσο μαλακές, όσο έξυπνες, όσο χαζές κι αν είναι. Για περισσότερα πράγματα μπαίνετε στο rockart.gr και διαβάζετε περισσατωμένες απόψεις όλων των συντακτών. Και τουλάχιστον εγώ εδώ πέρα δεν συνηθίζω να χαϊδεύω. Δεν ξέρω αν παρεξηγείται κανένας, αλλά ξέρετε, αν παρεξηγείται... Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία κυκλοφορία. When Angels Kill, από τους Fifth Angel. Fifth Angel, ένα συγκρότημα που υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και εδέησαν να βγάλουν τώρα τον τέταρτο δίσκο τους. Δηλαδή, τους πάει ένα δίσκο ανά 10 χρόνια, ας πούμε, κάπως έτσι. Χοντρικά, να το βγάλω. Εκπληκτικό ομώνυμο ντεμπούτο, εκπληκτικό Time Will Tell και πάρα πολύ ωραίο και το προηγούμενο άλμπουμ τους, το Third Secret που είχε βγει από την Nuclear Blast γύρω στο 18 με 19. Για να καταλάβετε πόσο υπολόγιζαν τους Fifth Angel ότι θα γίνουν μεγάλο συγκρότημα, το συμβόλαιο που υπέγραψαν στην Epic στα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν για 7 δίσκους αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Μου θυμίζει κάτι συμβόλαια στο NBA, κάτι τέτοια, αλλά με λεφτά δεκαετίας 80. Τους υπολόγισαν θα γίνουν super ultra stars. Αλλά ήταν από το... και είναι από το Seattle. Αυτοί το Seattle το έβλεπαν ως Queensryche, Metal Church κτλ. Άλλοι όμως έβλεπαν το Seattle ως Nirvana, ξέρετε, Pearl Jam κτλ. Οπότε τους κατάπιε όλο αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς επανασυνδέθηκαν, έβγαλαν το Third Secret και τώρα το When Angels Kill είναι ένας δίσκος που αξίζει να φέρει τη σφραγίδα του Fifth Angel. Είναι από τα αγαπημένα μου ever US Metal σχήματα, πολύ ωραίος δίσκος από την αρχή μέχρι το τέλος, από τους πάρα πολύ καλούς δίσκους, δεν έχω κάτι άλλο να πω, που άκουσα σε αυτό το ιδίωμα φέτος, κυκλοφορεί στις 16 Ιουνίου, Fifth Angel, When Angels Kill. Και το επόμενο σχήμα που θα παρουσιάσουμε δεν έχει και αυτή τη ρέντα να κυκλοφορεί άλμπουμ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο λόγος για τους Δανούς Death Doomsters, τους Σατούρνους και το άλμπουμ τους The Storm Within. Πάμε καλά, έχουμε βγάλει τέτοιο δίσκο Evergrey, τέλος πάντων, δεν καμία σημασία. Δεν θα τους μπερδέψει κανείς, το Evergrey με τους Σατούρνους, για κανένα λόγο. Λοιπόν, υπάρχουν από το 1991, δισκογραφούν από το 1997 κάπου εκεί και από το 97 μέχρι σήμερα έχουν βγάλει 4 δίσκους. Δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο άλμπουμ στο Saturday in a Session, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο, βγήκε το 2012, οπότε έχουν 11 χρόνια να βγάλουν άλμπουμ. Η αλήθεια είναι πως οι ίδιοι λένε, και δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, ότι τους έχουν συμβεί πάρα μα πάρα πολλές αναποδιές όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας τους. Νομίζω ότι και η μουσική που παίζουν αυτό το death doom metal το τραβάει, την τραβάει την αναποδιά και την κακοτυχία και όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Τέλος πάντων, να είναι καλά οι άνθρωποι, πίσω να είναι κάτι σοβαρό, κάνουμε την πλάκα μας τώρα εδώ πέρα. Νομίζω ότι η Σατούρνους είναι, η Ελλάδα για τους Σατούρνους είναι μια πάρα πολύ καλή χώρα. Τους ακούει, θεωρώ, αναλογικά πολύ περισσότερος κόσμος από ότι στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Είναι ιδιαίτερα αγαπητοί, βγάζουν το άλμπουμ τους από την πρόφεση. Αν μπορεί κανείς να το περιγράψει με δύο συγκροτήματα, θα είναι την ατμόσφαιρα των My Dying Bride και τις μελωδίες των πρώιμων Αμόρφης. Αυτό είναι
Αυτή είναι η μουσική του Σατούρνου, τεράστια σε διάρκεια κομμάτια, από 7 λεπτά μέχρι 11-12 λεπτά. Παραγωγή, για μια ακόμα φορά, έχει κάνει ο Fleming Rasmussen, ο οποίος έχει κάνει παραγωγές στο Ride the Lightning, Master of Puppets και In Justice for All, τον Metallica. Έχει κάνει στο Covenant το Morbid Angel, έχει κάνει στο Imagination from the Other Side τον Blind Guardian. Ωραία λοιπόν πράγματα, όσοι νομίζω ότι όσοι είστε λάτρες αυτού του ήχου, ιδίως αυτές οι αμόρφες μελωδίες που έχουν Σατούρνους, θα σας κάνουν να νοσταλγίσετε το παρελθόν και να δακρύσετε ευχάριστα ακούγοντας το The Storm Within. Το επόμενο άλμπουμ θα πρέπει να ζητήσω τη βοήθεια του Γιώργου του Δρογκίτη. Νομίζω ότι για την πάρτι των Δαϊκάταφαλκ πρέπει να έχει αρχίσει να μαθαίνει την ουγγρική γλώσσα. Έχει βαφτιστεί μαγιάρος, Λάγιος Ντέταρη, ο Γιώργαρας. Του αρέσουν πάρα πολύ οι Δαϊκάταφαλκ, οπότε στο rockhard.gr έχει εμπεριστατωμένη άποψη για την πάντα του Τάμας Κάτας, όχι του προπονητή της Μακάμπης στο μπάσκετ, είναι Ούγγρος αυτός. 10ο άλμπουμ για τους Ούγγρους, λοιπόν, Avant-Garde Metalers, οι οποίοι παίζουν αυτή τη μουσική με πολλά έτσι νεοφόλκ στοιχεία, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Alfold, έχει κάτι ουμλάω τώρα, μη σας γελάσω, εγώ το διαβάζω και μπορείτε να το προφέρετε όπως θέλετε, νομίζω θα σας παραξηγήσει κανείς Ούγγρος. Alfold, λοιπόν, λέγεται το άλμπουμ, κυκλοφορεί από τη Season of Mist, έχει πολλά death metal στοιχεία και μάλιστα old school death metal στοιχεία. Θα έλεγα ότι σε σχέση με τα 3-4 τελευταία άλμπουμ, που είναι τα μοναδικά άλμπουμ των Δαϊκάταφαλκ που έχω ακούσει, είναι το πιο στρωτό, το πιο ευθύ, το λιγότερο avant-garde, αλλά και ένας δίσκος που μπορώ να ακούσω με μεγαλύτερη άνεση, θα έλεγα, καθώς αυτό το ακραίο avant-garde δεν είναι από τα φόρτε μου, θα έλεγα εγώ, για εμένα. Μην ξεχνάμε ότι η Δαϊκάταφαλ ξεκίνησε ως μια αμιγώς black metal μπάντα, οπότε το ακραίο στοιχείο είναι στο αίμα τους. Περισσότερα λοιπόν στην παρουσίαση του Alfold από τον Γιώργο Τροκίτη στο rockhard.gr. Το νέο άλμπουμ λοιπόν των Δαϊκάταφαλ κυκλοφορεί στις 16 Ιουνίου. Το επόμενο συγκρότημα έχει και αυτό μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Παρέλειψα προηγουμένως να πω ότι οι Δαϊκάταφαλκ έχουν τους στίχους τους στα ουγγρικά. Για να τα καταλαβαίνουμε καλύτερα, να έχουμε μια μεγαλύτερη αμεσότερα, αδερφέ, να μπορεί ο ένας να καταλάβει τι λέει. Η Αρκόνα, που θα μιλήσουμε τώρα για το νέο τους άλμπουμ Κομπ, έχουν τους στίχους τους στα ρώσικα. Να είμαστε ωραίοι και κύριοι. Τους Αρκόνα τους έχω κάνει και ένα live. Δεν θα έλεγα ότι ήταν από τα πιο επιτυχημένα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Με την τραγουδίστρια του, την Μαρία Αρκίποβα, η οποία λέγεται Massa Scream, κάπως έτσι είναι το ψευδόνιμό της. Extreme Pagan Metal, αρκετά black metal στοιχεία. Νομίζω ότι εκεί στη Ρωσία, στην Ουκρανία, έχουν πολύ μεγάλη έφεση σε αυτού του είδους τη μουσική. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχουν δημιουργήσει μια σχολή, θα έλεγα, σε αυτού του είδους τα συγκροτήματα. Αυτό το άλμπουμ, το Cob, που κυκλοφορεί από την Napalm Records, και πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα στα streaming services είναι αρκετά δημοφιλής η Αρκόνα, για τα υπόλοιπα δεν βάζει το χέρι μου στη φωτιά, αλλά δεν έχει καμία σημασία, κάνουν μια επιστροφή στις ρίζες τους. Είναι λίγο πιο ακραίος ο δίσκος από τις δύο προηγούμενες δουλειές τους. Παγανιστικό λοιπόν, extreme metal με πολλά black metal στοιχεία, το Κομπ από τους Αρκόνα, και όσοι αρέσκεστε έτσι στα ρώσικα κτλ, έχετε βρει την υγεία σας. Το συγκρότημα που θα παρουσιάσουμε τώρα μπορεί να μην έχει στίχους στα ουγγρικά, ούτε στα ρώσικα, αγγλικά, κανονικά. Έλα όμως που το όνομά τους έχει, αντί για γιού τα γράφουν με V, οπότε αν έχεις μία λέξη η οποία έχει αρχίζει με φωνή εν και έχει μετά 6 σύμφωνα μετά, πώς τη λες? Η Avcrast. Να το πω εγώ, η Avcrast. Το πω έτσι για να τελειώνουμε. Όπου A, U, A είναι το V. A, V, K, R, V, S, T. Κάνω το spelling, πας και βρούμε την υγειά μας. Δεν ξέρω, δεν γράφει κανείς πώς προφέρεται. Εγώ το λέω Avcrast και θα το βρείτε. Ο τίτλος λέγεται, ο δίσκος λέγεται The Approbation, κυκλοφορεί από την Inside Out Music. Concept, λέει,
για μία απομονωμένη ψυχή μακριά από τον πολιτισμό. Ποιητικότατο, έτσι. Διαβάζω δύο Νορβηγοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την πάντα πριν από 22 χρόνια και κατάφεραν τώρα να βγάλουν τον πρώτο τους δίσκο. Ο μόνος τρόπος για να με κάνει αυτή η μπάντα να τους ακούσω είναι αυτό το κόνσεπτ για την απομονωμένη ψυχή από τον πολιτισμό να θυμίζει δύο συγκροτήματα που μου έρχονται στο μυαλό, Inside Out, Pro και τα λοιπά. Ένα Porcupine Tree και δύο Opeth. 100%. Opeth και Porcupine Tree, 95 με 2005, 97 με 2005. Για εμένα, οι καλύτερες περίοδοι αυτών των δύο αγαπημένων συγκροτημάτων. Δηλαδή, οι περίοδοι που μου αρέσουν περισσότερο. Και οι Avcrust, γιατί έτσι θα τους λέω από εδώ και πέρα, πετυχαίνουν αυτόν τον ήχο με εξαιρετικό τρόπο. Έβαλα το άλμπουμ, το άκουσα από την αρχή μέχρι το τέλος μόνο ρούφι, με το που ακούω, σκάνει πρώτες νότες, λέω πω, λέω Όπεθ, Όπεθ εδώ είμαστε, ωραίο, Όπεθ όπως έχουμε να τους ακούσουμε 10 χρόνια, όχι όπως παίζουν τώρα. Προσωπικά ακούστε, είπαμε. Και ξεκινάνε, παίζουν ωραία τα Όπεθ τους, παίζουν ωραία τα Porcupine Tree τους, το ευχαριστήθηκα απόλυτα. Όσοι γουστάρετε αυτή την περίοδο των Όπεθ και των Porcupine Tree που προανέφερα, τότε που συνεργαζόντουσαν συνεχώς ο Μίκα Λάκεφελτ και ο Στίβεν Βίλσον, νομίζω ότι θα απολαύσετε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το Approbation των Νορβηγών Avcrust, που θα τους λέω είπαμε έτσι, κυκλοφορεί την Παρασκευή από την Inside Out. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο συγκρότημα. Πάμε στους Frozen Land. Από ποια χώρα είναι? Από τη Φιλανδία. Πρωτότυπο το όνομα. Τίτλος δίσκου, Out of the Dark. Εξαιρετικά πρωτότυπο όνομα. Τι παίζουν? Power Metal. Power Metal από τη Φιλανδία με τίτλο Out of the Dark, συγκρότημα Frozen Land. Εξαιρετικά πρωτότυπο. Λοιπόν, σαν ποιους λέτε να μοιάζουνε? Βλέπω χεράκια. Stratovarius. 1-0. Σαν τι άλλο να μοιάζουνε, αφού μοιάζουν με Stratovarius, με Halloween το πετύχατε κι αυτό. Ωραία. Αυτό που δεν θα πετύχετε είναι πως λέγεται ο τραγουδιστής τους. Ο τραγουδιστής τους λέγεται Tony Meloni. Συνέμε για το κούνημα της κάμερας, είναι, καταλαβαίνετε. Θα μπορούσα να το λένε και τον Ισφίνο, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να εξηγούμαστε όμως. Το Out of the Dark περιέχει ωραίες power metal συνθέσεις, αν ξεκινάς να ακούς τώρα power metal. Έχοντας ακούσει μερικές εκατοντάδες, ουμίν και χιλιάδες power metal δίσκους, ξεκινάει το κάθε τραγούδι και λέω, α, το έχω ξανακούσει αυτό. Μπαίνει το δεύτερο, αυτό δεν είναι το, ξέρω, το Future World, αυτό δεν είναι το τάδε το Stratovarius, αυτό δεν είναι τάδε. Λοιπόν, αν δεν έχεις ακούσει λοιπόν πολύ power metal, είναι η χαρά του power metal, του Europower. Μελωδιάρες, εδώ, αυτό, εκείνο, τ' άλλο, ό,τι θέλει κανείς να ακούσει. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν παραβάλει τις επιρροές τους μέσα. Και αν έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές τους δίσκους του Stratovarius, το Halloween και όλων των λοιπόν, από κάποιο σημείο και μετά λες, φιλαράκι, αυτό κάπου το ξανακούσει. Αυτό δεν θέλω να το. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία πλέον. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, εξετάστε σε ποια κατηγορία ανήκετε και πράξτε αναλόγως με το Out of the Dark των Frozen Land. Την περίπτωση των Church of Misery, κάποιοι πολύ φανατικοί των podcast που κάνω, θα ίσως να τη θυμάστε, να θυμούνται από το επεισόδιο με τους Serial Killers. Όχι ότι είναι τίποτα Serial Killers αυτοί, αλλά μιλάνε αποκλειστικά για Serial Killers. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να είσαι Serial Killers, θα ασχολείσαι να κάνεις αυτούς την εξαιμονή. Λοιπόν, οι Church of Misery λοιπόν περιστρέφονται γύρω από τον Ιαπωνέζο, διότι οι Ιαπωνέζοι είναι Church of Misery κατά βάση, Τάτσου Μικάμι. Σα σαγιονάρα ακούγεται το όνομα του. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Τάτσο Μικάμι λοιπόν είναι, την έχει φάει την πέτρα στο κεφάλι με τους serial killers. Κανονικότατα και γράφει γι' αυτό. Δύο είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά των Church of Misery. Η αγάπη του Μικάμι για τους serial killers και η αγάπη του για τους Black Sabbath.
αλλά πιο Black Sabbath δεν πάει. Τέλος, ο δίσκος που βγάζουμε τώρα από τη Rise Above του Lee Dorian, του ηγέτη, του ανθρώπου που κρατάει και συντηρεί με νύχια και με δόντια το doom metal ανά τον κόσμο, ο Lee Dorian, τον Cathedral και παλαιότερα τον Napalm Death, έτσι. Ονομάζεται λοιπόν ο δίσκος των Church of Misery Born Under a Mad Sign. Τρέλα, το λένε και οι ίδιοι λοιπόν ότι την έχουν την τρέλα τους, δεν χρειάζεται να μας πούμε περισσότερα. Στο εξώφυλλο του δίσκου είναι ένας κυριούλης που ονομάζεται Fritz Hartmann, που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο Χασάπης του Ανόβερ. Αυτός λοιπόν ο καλός κυριούλης είναι στο εξώφυλλο. Οι Black Sabbath παρελάβουν σε όλες τις... από όλους τους δίσκους του με τον Ozzy Osbourne παίζουν μουσικούλα και στους στίχους μας μιλάει για μερικά καλόπαιδα, έτσι, βιαστές, serial killers, βιαστές και serial killers μαζί. Γενικότερα, ό,τι παράλληλα κυκλοφορεί στον κόσμο, το έχει βάλει αυτός ο τείχος του, ο Τάτσου Μικάμι. Έχουν πολλούς οπαδούς του Church of Misery. Έχουν έρθει και αρκετές φορές και στη χώρα μας και έχει γίνει ο σχετικός χαμούλης. Οπότε λοιπόν, είναι βέβαιο ότι οι ταγμένοι οπαδοί τους θα τσεκάρουν οπωσδήποτε το Born Under a Mad Sign. Επόμενο συγκρότημα και αυτό από την Rise Above Records του Lee Dorian. Ονομάζεται Witch Skull και ο δίσκος λέγεται, πρέπει να το βρω κάπου εδώ πέρα, λέγεται The Serpent Ride. Αυστραλία. Stoner Doom. Δεν ξεκίνησα με τις καλύτερες προϋποθέσεις για να βάλω να ακούσω. Ήταν στο ίδιο mail, ξέρετε, με τους Church of Misery, ακούω τους Church of Misery, λέω για να δω τι είναι αυτή η Witch Skull. Βάζω το πρώτο κομμάτι που ονομάζεται Tyrian Dawn. Με κέρδισε. Που δύσκολα εμένα με κερδίζει stoner rock, stoner metal και όλα αυτά. Φοβερή γκρούβα έχουν τα παλικάρια. Πραγματικά, πολύ δυνατό το groove, πολύ ωραίο το groove. Όσο προχωράει ο δίσκος, τα σημεία που έχουν αυτή την blues ψυχεδέλεια που βάζουν τέτοιου είδους συγκροτήματα, εκεί κάπου με χάνουν. Όπου βάζανε πιο funky, πιο groovy στοιχεία, με ξαναβρίσκανε. Στο τελικό αποτέλεσμα είναι αρκετά άνω του μετρίου που, για τα δικά μου γούστα και νομίζω ότι για αυτούς που ακούνε το συγκεκριμένο ύφος θα είναι αρκετά παραπάνω και από το δικό μου, από τη δική μου κλίμακα μέτρησης. Τα φωνητικά είναι αρκετά αμφιλεγόμενα, τα χαρακτήριζα, κάτι το οποίο για εμένα του δίνει πόντους, καθώς όπου ακούω αμφιλεγόμενα φωνητικά πάντα είναι κάτι το οποίο είναι love or hate, και εμένα τα love or hate είναι love. Επόμενο άλμπουμ, και αυτό την Παρασκευή 16 Ιουνίου, Joel Hoekstra's 13, Crash of Life. Ο Joel Hoekstra είναι ο κιθαρίστας του Whitesnake, των Trans Siberian Orchestra, των Revolution Saints κτλ. Στην solo μπάντα του, που παίζει πάρα πολύ ωραίο μελωδικό heavy metal, το Crash of Life Beyond the Frontiers, θα σου πω την μπάντα του και θα καταλάβετε πάνω κάτω τι παίζει. Στα drums είναι ο Vinny Appice, πρώην Black Sabbath, Dio, Heaven and Hell και όλα αυτά. Ωραία. Στο μπάσο είναι ο Tony Franklin, τον Blue Murder, που μου αρέσει πάρα πολύ ο μπασίστας αυτός. Στα πλήκτρα είναι ο Derek Serenian, Black Country Communion, Sons of Apollo. Δεν λέω ότι παίζει παλιό Dream Theater, είναι πολύ παλιά. Και όλα αυτά ωραία. Στα φωνητικά είναι ο, έχω σημειώσει το όνομά του γιατί δεν μπορώ να το θυμηθώ με τίποτα, λέγεται Giris Pratkhan. Αυτό, ούτε εσύ θα το θυμόσασταν. Ο Giris Pratkhan έχει συμμετάσχει σε κάποια συγκροτήματα που δεν τα γνωρίζω. Εγώ, όταν άκουσα το album, έκοβα το λαιμό μου ότι ήταν ο Jeff Scott Soto στα φωνητικά. Αλλά δεν είναι. Στα πρώτα φωνητικά. Γιατί είναι στα δεύτερα ο Jeff Scott Soto. Οπότε ο Φράγκος δεν έκανε τόσο τραγικό λάθος. Και η φωνή κανονικά του Giris Pratkhan μοιάζει αρκετά με τον Jeff Scott Soto. Οπότε έχουμε μια σύναξη πολύ αξιόλογων μουσικών, αλλά με το συνολικό αποτέλεσμα να είναι αρκετά έως και πολύ καλό στο Crash of Life, κάτι που δεν το πετυχαίνει και πάρα πολύ συχνά η Frontiers, να σας πω την αλήθεια. Pride of Lions. Pride of Lions είχαν ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Μ' άρεσαν πολύ τα 2-3 πρώτα άλμπουμ. Μετά έκαναν ένα wave, σαν τις ράφλες, τα πατατάκια. Ο νέος τους δίσκος, νέος τους δίσκος, ονομάζεται Dream Higher. Η Pride of Lions είναι το group του Jim Petterick, του ιδρυτικού μέλους των Survivor. Και όπου λέμε τώρα Jim Petterick, μιλάμε τώρα για άνθρωπο
που έχει γράψει το Eye of the Tiger και το Burning Heart. Έχει κάνει τα βασικά κομμάτια των soundtrack του Rocky 3 και του Rocky 4. Με λίγα λόγια, δεν μας βλέπει ο Τζίμο Πέτερικ. Να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και δεν έχει γράψει τραγούδια μόνο με το Survivor, έχει γράψει και με πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες, από τους Lynyrd Skynyrd, μην ξέρω ποιους. Η λίστα είναι μακρά μακρότατη. Στους Pride of Lions λοιπόν έχει τραγουδιστεί τον Toby Hitchcock, πολύ αξιόλογος τραγουδιστής και ο Toby Hitchcock. Κάθε δίσκο στον Pride of Lions μετά τα 2-3 πρώτα άλμπουμ που έλεγα ότι μου αρέσουν κάθε ολοκληρία, με χάνουν πάρα πολύ στις μπαλάντες. Πολύ μέλι ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορώ τόσο αυτό το αγάπη μου, λατρεία μου, καμένη μπαταρία μου, να συνεχίσω αυτά που λέγαμε στο δημοτικό, όπου δημοτικό βάλε 1980, έτσι. Λοιπόν, όπου πέφτουν οι τόνοι, με χάνουνε. Όπου ανεβαίνουν, με ξαναβρίσκουν. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και σε αυτό το δίσκο των Pride of Lions, αλλά οι πιο up-tempo στιγμές είναι περισσότερες, οπότε είναι αρκετά πάνω από τη βάση. Είναι πάνω από τη βάση τέλος πάντων για τα δικά μου γούστα, το Dream Higher, των Pride of Lions. Το group ονομάζεται The Defiance και ο δίσκος ονομάζεται Drive. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, οι Defiance? Αν τα ονόματα Bruno Ravel, Paul Lane και Rob Marcello, όχι Key Marcello, Rob Marcello, σας λένε κάτι, κερδίσατε. Μιλάμε για νυν και πρώην μέλη των Danger Danger. Το late 80s, early 90s hard rock συγκρότημα, μελωδικό hard rock κτλ. Δισκάρε στο μόνιμο, δισκάρα το Screwit με το αγαπημένο μου εξώφυλλο με το γορίλα που πάει με τα χορτόσκηνα κτλ. Beat the Bullet και όλα. Τραγουδάρες, τώρα μιλάμε Naughty Naughty και τα νιάτα μας σε δύο δίσκους. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι που προανέφερα σχημάτισαν τους Defiance, έχουν βγάλει 2-3 δίσκους, αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι ο τρίτος τους, ο τρίτος. Τους βρήκε κλασικά ο Σεραφίνο Περουτζίνο, ο αγαπημένος μου Σεραφίνο Περουτζίνο της Frontiers. Τους λέει ρε μάγκες, ελάτε να γράψουμε ένα δίσκο κτλ. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι έβγαλαν και αυτοί ωραίο δίσκο. Δηλαδή, το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Οι παραγωγές Frontiers, τις παραγωγές Frontiers δεν τις μπορώ σε γενικές γραμμές. Όπου βάζει τους κλασικούς είδους ανθρώπους, Αλεσάντο Ντελβέκη, όλοι, Μάγνους Κάρλσον και αυτά, ακούγονται όλα με την ίδια πλαστικούρα. Όταν λειτουργούν με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, όπως λένε στους αστερίσκους από κάτω, στους διάφορους διαγωνισμούς κτλ., το αποτέλεσμα είναι αρκετά συμπαθητικό και πολύ καλό. Στην περίπτωση του Defiance, πραγματικά νοστάλγησα εκείνη την εποχή που έβγαιναν ωραίοι hard rock δίσκοι με τα τσουβάλια. Γιατί και τώρα βγαίνουν, απλά ψάχνεις να τους βρεις με τον τουφέκι, βγαίνουν 4-5 καλοί το χρόνο και πρέπει να μπορείς να έχεις το χρόνο και τη διάθεση και να τα παίρνεις και τζάμπα όπως εγώ που μου τα στέλνουν με mail, να τα λέμε αυτά, ή να τα στριμάρεις τέλος πάντων, για να μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι καλός και ποιος όχι. Στην περίπτωση του Defiance και του Drive έχουμε ένα πραγματικά πολύ ωραίο hard rock δίσκο. Και ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφορεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου έχει χρώμα ελληνικό. Είναι χρώμα όλο. Όλο είναι ελληνικό. Γαλανόλευκο. Είναι η Disillusive Play και το άλμπουμ τους Songs for the Non-Existent. Η Disillusive Play είναι μία από τις πολύ μεγάλες συμπαθίες μου στον χώρο της ελληνικής σκηνής. Γενικότερα σας έχω πει ότι αποφεύγω να κοινωνικοποιούμε και να κάνω παρέα με συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής. Όχι ότι κάνω παρέα με τους Disillusive Play, αλλά έχει τύχει και τους έχω δει 3-4 φορές live. Μου έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Δεν είναι οι καλύτεροι βιρτουόζοι και οι καλύτεροι στα όργανά τους ever όλων των εποχών κτλ. Αυτό που παίζουν μου βγαίνει πάρα πολύ αληθινό, μου βγαίνει πάρα πολύ από την ψυχή τους. Παίζουν ένα hard rock με αρκετά progressive στοιχεία, το οποίο blend βγαίνει πάρα πολύ ωραία, τους βγαίνει πάρα πολύ με ένα flow πάρα πολύ ωραίο. Στο άλμπουμ τους πάντα ξεχωρίζει η φωνή της Αντιγόνης Καλαμαρά, της τραγουδίστριας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ντουέτο που κάνουν στο Parallel Lives, που έχει και νομίζω σε παρένθεση τίτλο το ομώνυμο, το Songs for the Non-Existent, με τον Μάριο τον Καραναστάση, τον Silent Wedding, που κάνει ένα ντουέτο, το οποίο το τραγούδι αυτό το είχα δει live πριν από αρκετούς μήνες
Και ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Περίμενα πώς και πώς να το ακούσω στο άλμπουμ. Ήταν όντως πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και το ντουέτο με την Ηλιάνα Τζακερά και τον Enemy of Reality. Γενικότερα, ένας δίσκος που αξίζει 100% της προσοχής σας. Αλλά δεν θα πω πολλά περισσότερα για να μπείτε και στο rockart.gr, καθώς ο Γιάννος Σαφίδης είχε πάει στο στούντιο που είχαν κάνει την προακρόαση στα παιδιά, είχε κάνει ολόκληρο listening session, είχε γράψει 14.000 λέξεις και σας τα εξηγεί πολύ πιο αναλυτικά. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα για τις κυκλοφορίες που θα βγουν την Παρασκευή 23 Ιουνίου. Bye.